Εσύ έχουμε πάρει 10 φορές τηλέφωνο. Τι να κάνουμε. Για γέλια και για κλάματα είναι το πρόχειρο μπάλο Μαλακούβας επί της οδού Ουλοφ Πάλμεν στο Ηράκλειο. Η εικόνα που προκαλεί την οργή διερχόμενων οδηγών, καθώς κινδυνεύουν με ατύχημα στο επίμαχο σημείο, πέρα από τη ζημιά στα οχήματά τους. Το πρόβλημα το βλέπετε. Καλά που ήρθατε για να μπορεί να φτιαχτεί πιο γρήγορα. 10 μέρες είναι το θέμα μας εδώ πέρα, η τρύπα, όπως ανοίγουν και άλλες τρύπες και δεν κλείνονται αμέσως. Αυτό μπορεί να γίνει κατευθείαν. Να ανοίγουν μια τρύπα, να την κλείνουν κατευθείαν. Να μην έχουμε τα προβλήματα, να μην ρουφάμε τη σκόνη, να μην παίρνουμε τα μαγαζά μας νερά μέσα, να μην έχουμε πέτρες στον δρόμο που δεν κλείνουμε το μαγαζί για να μην πεταχούν οι πέτρες μέσα στα αυτοκίνητα. Σε ώρες αιχμής σχηματίζονται ουρές οχημάτων, καθώς η προσπάθεια των οδηγών να αποφύγουν την παγίδα στο οδόστρωμα, η κυκλοφορία στραγγαλίζεται στο επίμαχο σημείο. Αφού δημιουργήθηκε η Λακούβα, ελάτε να τη φτιάξετε σύντομα πριν γίνουν οι ζημιές. Είναι άδικο να χαλάνε τα αυτοκίνητα. Δυστυχώς ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και πληρώνουμε. Μόνο πληρώνουμε. Αυτό είναι άδικο. Σας παρακαλώ πολύ, ο Δήμαρχος να μεριμνήσει. Οι ζημιές να αποκαταστούνται σύντομα. Να ξαναφτιάξουν, να ξαναφτιάξουν τον δρόμο όπως πρέπει να το φτιάξουν, να μην έχουν προβλήματα. Μόνο στην Ελλάδα πρέπει να γίνονται αυτά, πουθενά άλλου. Δηλαδή να το φτιάξουν, κάνουν ένα λάκκο και να σκόνται να φεύγουν. Και όταν έρθουν να φτιάξουν ένα λάκκο, κάτω 4-5 άτομα εδώ πέρα, τους παρακολουθούμε και δουλεύουν ένας με δύο. Άλλο τι γίνεται ουρά εδώ πέρα πάνω από 500 μέτρα, πάνω κάτω. Δημότες κάνουν λόγο για διαφορία από τη Δημοτική Αρχή, καθώς παρά τις εκκλήσεις τους, εδώ και μέρες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Με φόντο τους πλημμυρισμένους δρόμους, ορισμένοι δημότες, στην προσπάθειά τους να προστατέψουν την περιουσία τους από τα ορμητικά νερά της βροχής, προχώρησαν σε πρόχειρες κατασκευές κατά μήκος των πεζοδρομίων, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές. Εδώ βλέπετε, έχουν φτιάξει ένα δρόμο και κατεβαίνει κάτω. Εδώ το μαγαζί μου έχει πάρει 10 φορές νερά μέσα.